Πριν κλείσουμε, μια ακόμη ερώτηση για ένα θέμα, γιατί μιλήσατε στο κανάλι της Βουλής για το μεταναστευτικό και την πολιτική της κυβέρνησης. Με ακούσατε, πού τον βρήκατε τον χρόνο? Λοιπόν, θέλω λίγο να το προσαρμόσουμε στην Καστοριά. Μια ερώτηση μόνο και τα λοιπά. Τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε βέβαια κάτι για τα προηγούμενα, για να πάμε μόνο σε αυτό με μια ερώτηση. Επειδή ακούστηκαν πολλά στην Καστοριά, ακόμη και για έλευση χριστιανών Ορθοδόξων μεταναστών. Θέλετε να μας πείτε ξεκάθαρα τι θέλετε για το νομό μας γύρω από αυτή την ιστορία? Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Πολύ σύντομα, η θέση της κυβέρνησης είναι: ελέγχουμε τα σύνορα χερσαία και θαλάσσια καλύτερα. Δεύτερον, γρήγορη ταχύτητα χορήγησης ασύλου. Ωραία. Τρίτον, γρήγορες επιστροφές. Και τέταρτον και κυριότερον, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Όπως θα γίνουν στα 5 μεγάλα νησιά, αυτά που επιτάχθηκαν κατά κάποιο τρόπο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για να γίνει αυτό, σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος πρέπει να φιλοξενηθούν κάποιοι από αυτούς τους πρόσφυγες. Λέω πρόσφυγες γιατί θα ξεκαθαρίζει γρήγορη διαδικασία. Δεν θα έχουμε παράνομους. Οι παράνομοι θα επιστρέφονται. Ή όσοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και να είναι πρόσφυγες, θα τους φιλοξενούμε μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό που είπα και στο κανάλι της Βουλής, ναι. Μάλλον γενικά η θέση της κυβέρνησης είναι ότι σε κάθε περιοχή ο αριθμός των φιλοξενωμένων δεν θα ξεπερνάει το 1% του πληθυσμού. Ισχύουν οι νόμοι που ισχύουν στην ελληνική επικράτεια για κάθε πολίτη που ζει στην ελληνική επικράτεια, τα ίδια ισχύουν και για τους φιλοξενωμένους. Δεν θα λέει κανένας, α, εγώ είμαι United Nations ή έχω human rights και άσυλο και δεν με αγγίζουν τα όργανα της πολιτείας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το ίδιο ισχύει για όλους. Τώρα, αυτό που είπα, το είπα ότι χωρίς να είναι απόλυτο, ναι. Όπως κάποτε πριν από 5 χρόνια κάποιοι διεθνολόγοι, μεταξύ των οποίων και ο Σάββας ο Καλλιντερίδης, είχαν προτείνει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ. Και το πρότειναν και στην τωρινή κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και αντικείμενο που κατακλειστήκαμε, αλλά θα μπορούσαμε να προστρέξουμε στους διεθνείς οργανισμούς, να προσθέξουμε, να προτάξουμε και να πούμε, ωραία, η Ελλάδα δέχεται ότι τις αναλογεί ένα μερίδιο σαν μια ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα, γιατί έτσι είμαστε συγκριτικά με τους λιμοκτονούντες στην Νοτιοανατολική Ασία και στην υποσαχάρια Αφρική. Μας αναλογούν 50, 100, 200, 300.000 πρόσφυγες να φιλοξενήσουμε. Ας μας έρθουν από τη Συρία, που πρόσφυγα σημαίνει είναι όλων των ηλικιών και των δύο φύλων. Αυτό είπα και στο κανάλι της Βουλής, ότι γιατί ας πούμε βλέπουμε μόνο νεαρών ηλικιών και 90% άντρες. Ναι. Άρα δεν είναι πρόσφυγες αυτοί. Εξ ορισμού δεν προκύπτει ότι δεν είναι πρόσφυγες. Όπου έχουμε είτε οι δικοί μας αδέρφοι μας στον Πόντο στη Μικρά Ασία όταν ξεριζώθηκαν, ήταν γέροι, νεότεροι και παιδιά. Αρσινικού και θηλυκού, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν είναι πρόσφυγες αυτοί που έρχονται, έχουν άλλους σκοπούς. Μπορεί να είναι οικονομικοί μετανάστες. Δεν λέω εγώ ότι είναι πράκτορες ή όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσαμε να πάρουμε χριστιανούς, γιατί είναι θέμα πολιτισμού και κουλτούρας. Όπως και να το κάνουμε. Άρα λοιπόν, εσείς υποστηρίζετε ότι στην Καστοριά θέλουμε. Αν είναι να πάρουμε, παραδείγματος χάρη, 500, μάλιστα, θα προτιμούσαμε να έχουμε χριστιανούς παρά μουσουλμάνους. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό, κύριε Τσίκα? Όχι, θα πούμε χριστιανοί είμαστε. Και πώς θα το ξέρουμε ότι είναι χριστιανοί? Μα δεν εδώ δεν ξέρουμε τι όνομα έχουν, από ποια πατρίδα έρχονται και τι ποινικό μετρό φέρνουν μαζί τους. Νομίζω η γλώσσα, η εμφάνιση, η συμπεριφορά, τα ήθη, τα δικαιώματα το δείχνουν αυτό. Και γιατί η Γαλλία, που είναι μια φίλη και έτσι καλά, και από την ώρα που βγήκε το θρήσκευμα και από τις ταυτότητες, δεν ξέρω τι ο διπλανός μου τι είναι. Εντάξει, πόσο μάλλον να ξέρω έναν άνθρωπο που επαναλαμβάνω. Έχει 10 ονόματα, 10 πατεράδες, 10 μανάδες. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Και 10 χώρες προέλευσης. Πού να ξέρω τι είναι τώρα. Αλλού από σκοπό, αλλά ξέρετε. Ηλικίες. 10 ηλικίες. Ξέρετε, στον μουσουλμανισμό είναι τόσο πολύ ισχυρό το μπόλιασμα της πίστης τους που είναι δογματική, που δεν είναι σαν εμάς τους χριστιανούς. Η Γαλλία, που είναι μια πολύ ευημερούσα χώρα, έχει Βορειοαφρικάνους, Μαροκινούς και Αλγερίνους τρίτης γενεάς και βλέπετε τι θέματα έχουν. Δηλαδή είναι άλλη η δικιά τους, αλλά δηλαδή αυτοί λένε ο Αλλάχ είναι μεγάλος. Δηλαδή βλέπουν κάποιον να πεθαίνει, να σκοτώνεται και λένε ο Αλλάχ, εμείς ποτέ δεν το λέμε. Εμείς λέμε ο Θεός να τον αναπαύσει ή με χτύπησε στην δεξιά παριά, σου στρέφω την αριστερά. Δηλαδή αγάπη, δηλαδή είναι άλλη κουλτούρα. Άρα δεν λοιπόν είναι... αυτό που είπατε για τους χριστιανούς είναι το εξής. Και λέτε για την Καστοριά ότι αν είναι να έρθουν εδώ 1.000 μετανάστες, 500 ή 1.000 δεν είπατε?
500 είπα, με βάση τον πληθυσμό, το 1%. Αν πούμε είμαστε 50.000, μας αναλογούν 500. Αν είμαστε 50.000, θα στήσουμε πανηγύρι, κύριε Τσικαλάκη. Πού είναι 50.000. Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Χρόνο, του χρόνου. Αν είμαστε, του χρόνου θα αν είμαστε 30-35.000, πρέπει να πανηγυρίζουμε στην Καστοριά. Όχι, όχι, όχι. Περισσότεροι είμαστε, περισσότεροι θα είμαστε. Λοιπόν, λέτε ότι αν είναι να έρθουν 500, θέλετε να έρθουν και θα... αυτό μπορείτε να το επιβάλλετε εσείς. Όχι μόνο το θέλω εγώ, το θέλουν όλοι. Άμα κάνουμε ένα δημοψήφισμα θεωρητικά, το 100% θα πει ότι θέλουμε χριστιανούς. Λοιπόν, άρα σίγουρα λοιπόν, θέλουμε νομοταγής και να υπακούν στους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Αυτό θα γίνεται. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Σωστό. Έτσι. Αλλά είπατε, μιλήσατε και στο κανάλι της Βουλής για τους χριστιανούς. Το πιθανότερο να μην γίνει αυτό. Γιατί ήδη δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το πρότεινα από τη στιγμή που το λέω από το κανάλι της Βουλής, το λέω επίσημα. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Θα το λέμε συνέχεια στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Μεταναστευτική, όσο μπορούμε να επηρεάσουμε, να μας φέρουν περισσότερο. Άρα λοιπόν, η πρόταση που κάνατε και μέσα από το κανάλι της Βουλής και τι λέτε και σήμερα εδώ την επαναλαμβάνετε, είναι ότι αν είναι να έρθουν 500 μετανάστες στην Καστοριά, θέλω να έρθουν 500 χριστιανοί ορθόδοξοι. Τον αριθμό των 350 ήδη τον έχουμε. Δεν μας λείπουν πολύ. Άρα 150 ακόμη. Αν βάλουμε με βάση αυτό που υπόθηκε. Πάντως αυτοί που είναι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι. Είναι και διαφόρων θρησκειών μάλιστα. Λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί. Αλλά ίσως θα μπορούσε η κυβέρνηση, γιατί αντιλαμβάνομαι και το λέω να σας το πω και δημόσια, ότι ένα μέρος των προσφύγων θα μείνουν στο τέλος στην Ελλάδα, αν και η μεγάλη πλειοψηφία δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, θέλει να φύγει, να πάει στις βόρειες χώρες που τις θεωρούν πιο ανεπτυγμένες οικονομικά. Αυτοί που θα μείνουν πρέπει να τους απορροφήσουμε μορφωτικά, πολιτισμικά. Άρα αν ήταν χριστιανοί θα ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τάσεστε υπέρ των χριστιανών ορθοδόξων μεταναστών στην Καστοριά, είναι σαφές. Επαναλαμβάνω, όπως το είπατε και στο κανάλι της Βουλής, το επαναλαμβάνετε και σήμερα. Κύριε Τσικαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσούλη. Ελπίζω μετά τις 27 του μήνα να έχουμε. Και σας καλώ και σας παρακαλώ και εσάς με την δύναμη που έχουν οι κεραίες σας να μην είναι πολλά τα προβλήματα και είναι πολλοί πολίτες που θέλουν λύσεις στα προβλήματα και όχι κοκορομαχίες. Και όχι λοιπόν, κοκορομαχίες. Δεν βγαίνει τίποτα ούτε με τους τίτλους, ούτε με τις κοκορομαχίες. Λοιπόν, κύριε Τσικαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.